Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα, ελπίζω να έχετε πανέμορφες ημέρες. Η αλήθεια είναι πως από τότε που μπήκε το 2022 δεν θα έλεγα και δεν θα έκρινα ότι πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να είμαστε αισιόδοξοι, να πιστεύουμε ότι όλα μπορούν να πάνε καλά, γιατί όχι. Και να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα χαμόγελο και να λέμε σήμερα η μέρα θα είναι τέλεια. Και πιστέψτε με, μπορεί και να είναι, έστω και λίγο. Και αν θέλετε κάθε μέρα να σας λέω καλημέρα με αυτό εδώ το προσωπάκι το αγγελικό, βρείτε με και στο Instagram, γιατί κάθε μέρα πραγματικά σας λέω καλημέρα. Όπως έχετε δει από τον τίτλο, ήρθα με ένα βίντεο που σίγουρα θα σας αρέσει. Είμαι 100% σίγουρη ότι θα σας αρέσει, γιατί πραγματικά όταν υπάρχουν συγκρίσεις προϊόντων, γίνεται ο κακός χαμός. Δεν ξέρω, εγώ λέω και αφήνω εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε σας έχω δύο εκδοχές από δύο διαφορετικά τιμολογιακά ποσοστά, τα οποία θα σας κάνουν να πάθετε σοκ. Πραγματικά, πραγματικά ανυπομονώ τόσο πολύ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με την B. Louise Base μου, θα τη βάλω και στα δυο μου μάτια. Όπως βλέπετε έχω φτιάξει μόνο τα φρύδια μου. Δεν την παίρνω πολύ στα σοβαρά, δεν θα το βάλω αυτό μέσα στα τιμολογιακά καθόλου. Και θα ξεκινήσω βάζοντας τη βάση μου αρχικά. Η αλήθεια είναι πως είχα και πιο οικονομική, αλλά είναι πάρα πολύ οικονομική η συγκεκριμένη βάση. Οπότε είπα, ναι, και κάτι πιο ακριβό δεν είχα, η αλήθεια είναι. Θα πάρω ένα flat πινέλο βάσης και θα πάω εδώ. Να κάνω το μάτι μου στην ουσία όλο σε ένα ενιαίο χρώμα και να το ενυδατώσω για να μπορούν να κάτσουν οι σκιές μου τέλεια πάνω στο μάτι. Αν δω ότι σε κάποια σημεία δεν έχει καλύψει καλά, μπορώ να προσθέσω περισσότερη ποσότητα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως μετά θα το περάσουμε με το beauty blender μας, έτσι ώστε να πάρουμε την περίτη ποσότητα. Όπως σας είπα, θα περάσω με το beauty blender μου. Από εδώ είναι ok και από εδώ για να πάρω την περίτη ποσότητα. Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω μόνο eye look. Έχω βρει τέλειο eye look βέβαια να σας κάνω. Πολύ απλοϊκό, πολύ εύκολο, πολύ ωραίο. Θα ξεκινήσω με το drugstore την πλευρά και θα πάρω μια καινούργια παλέτα που δεν σας έχω δείξει. Η συγκεκριμένη παλέτα είναι της Catrice. Η συγκεκριμένη παλέτα είναι από τη Γερμανία όταν πήγαμε στο Αμβούργο. Ενθουσιάστηκα πραγματικά όταν την είδα, μου αρέσουν όλα τις τα χρώματα, έχει φανταστικά glitter και τέλειες αποχρώσεις. Γενικά είναι μια καθημερινή παλέτα που χρησιμοποιώ και πολύ συχνά με ρωτάτε για το μακιγιάζ το καθημερινό που κάνω αυτό με τη γραμμή και πολύ συχνά το κάνω με αυτό εδώ το καφέ, αλλά πρέπει να έρθει και κάτι το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό από αυτήν. Η συγκεκριμένη παλέτα κοστίζει μόλις 4,59, εγώ την πήρα 3,40, κάπου εκεί 3,30 από τη Γερμανία, αλλά στην Ελλάδα δεν τη βρίσκω πιο φθηνά. Μια χαρά είναι όμως και το 4,40 για την συγκεκριμένη και κάνει πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και έρχομαι με μια παλέτα με εξίσου κοινά χρώματα. Οπα, πάρω το αλλιώς, να μην γίνει πανικός. Λοιπόν, και είναι η Amber Neutral από Dior Backstage. Η συγκεκριμένη κάνει 41 ευρώ η παλέτα και θα μπει σε αυτό εδώ το μάτι. Και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο μακιγιάζ και για τις δύο πλευρές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με αυτό εδώ το fluffy, αλλά όχι και τόσο, λίγο πιο σφιχτό πινελάκι, θα πάρω την απόχρωση αυτήν που καφέ το κοκκινίζει και θα αρχίσω να την τοποθετώ σε όλη την κόγχη. Εδώ. Εντάξει, να ξέρετε, επειδή την έχω δοκιμάσει και δεν κρατήθηκα να σας την κάνω πρώτων εντυπώσεων, ήθελα πάρα πολύ να σας την κάνω πρώτων εντυπώσεων, αλλά η παλέτα η συγκεκριμένη είναι φανταστική. Δηλαδή τα 3 ευρώ που έδωσα, είπα γιατί δεν πήρα όλες τις αποχρώσεις πραγματικά. Να ξέρετε, έχει και άλλες αποχρώσεις συγκεκριμένη και μου θυμίζει πάρα πολύ όλος ο σχεδιασμός, πάρα μα πάρα πολύ, όλο το... Αχ, της Νατάσα Ντενώνα, τα μικρά, τις σκιές που έχει, τις πεντάδες. Αλλά δεν ξέρω ποιο αν είναι η dupe είναι η συγκεκριμένη και αν είναι dupe. Πάντως η Catrice εδώ πέρα έχει κάνει πολύ καλή δουλίτσα. Θα κατεβάσω και λίγο εδώ κάτω. Στην ουσία θέλω να σχηματιστεί μια γωνία. Και
λίγο προς τα έξω θα το βγάλω. Συγγνώμη, δείτε τι ωραία που έχει μπλενταριστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι wow. Εξαιρετικό θα έλεγα. Θα πάρω λίγο ακόμα, ελάχιστο, και θα το βγάλω λίγο προς τα μπροστά, εδώ, σε αυτό το σημείο. Στο οποίο εδώ θα γίνει ούτως ή άλλως το contouring μου, οπότε δεν με πολύ ασχολεί. Ναι, κάπως έτσι θα έπρεπε να το πω. Δεν με απασχολεί. Αυτή ήταν η σωστή λέξη που έψαχνα. Όλα καλά. Και θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι για το άλλο ματάκι. Και θα πάρω την πιο κοντινή απόχρωση που είναι αυτή εδώ. Η οποία είναι η Matte Brick. Ναι, εδώ πέρα σίγουρα θα είμαστε λίγο πιο pigment. Σίγουρα και μπορεί να βγει και λίγο πιο σκούρο. Λίγο πιο κοκκινοπό εγώ το βλέπω βέβαια. Προσπάθησα να σας βρω ό,τι πιο κοντά μπορούσα σε high-end προϊόν. Εννοείται. Η τεχνική που θα ακολουθήσω είναι ακριβώς η ίδια. Εντάξει, έχουν λίγο διαφορά. Αυτό κοκκινίζει, αυτό πορτοκαλίζει, η αλήθεια είναι. Και σίγουρα είναι λίγο πιο pigmented, έτσι, οι σκιές της Dior. Εντάξει, την πλήρωσα και 41 ευρώ, δεν είναι ότι δεν την πλήρωσες. Δηλαδή, άμα δεν ήταν και pigmented, τζάμπα θα την είχαμε πάρει. Καλά το χτίσαμε αυτό, λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο εύκολα. Θα συνεχίσω παίρνοντας πάλι το πινέλο της βάσης μου και θα προσθέσω ένα cut crease εδώ. Λοιπόν, ανοίγω πάνω να δω μέχρι που φτάνει και συνεχίζω να το σβήνω κατά έξω. Θέλει μια γενναία ποσότητα, να ξέρετε. Είτε concealer βάλετε, ας πούμε, μπορείτε, είτε, πώς το λένε, είτε βάση, έτσι, αλλά θέλει να έχει κάλυψη για να μπορέσετε να το πετύχετε. Πάω τα μποναριστά να πάρω την περιττή ποσότητα, να κάνω το ίδιο και στο άλλο μου μάτι, το φτάνω λίγο έτσι να σχηματίσει ένα ημικύκλιο. Αυτό θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ωραία, αφού έκανα cut crease και στα δυο μου μάτια, θα πάρουμε από αυτήν εδώ την παλέτα την χρυσή απόχρωση. Με το χέρι θα την πάρω. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Και θα την τοποθετήσω πάνω ακριβώς στο σημείο που κάναμε το cut crease. Βγαίνει πραγματικά πολύ ωραία. Απλά με τα νύχια μου εγώ τώρα δεν μπορώ να φτάσω και πάρα πολύ κοντά στο εσωτερικό. Δυστυχώς. Θα χρειαστώ πινέλο σε αυτή την περίπτωση. Το βγάζω μέχρι έξω που έχω κάνει το cut crease μου. Και θα πάρω πινέλο για το εσωτερικό. Πήρα ένα flat σφιχτό πινελάκι. Και πάω και κάνω και λίγο τις λεπτομέρειες. Εντάξει, έχει βγει πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το χρυσό. Μου αρέσει. Λοιπόν, τώρα για το άλλο μάτι. Θα πάρουμε αυτήν εδώ την πιο κοντινή σε αυτή που βάλαμε απόχρωση. Πάλι με το χέρι θα την πάρω. Αλλά δεν βγαίνει ωραίο με το χέρι. Θα το δοκιμάσω λίγο με το πινελάκι μου. Νομίζω βγαίνει λίγο καλύτερα με το πινέλο. Αλλά νομίζω αυτό βγαίνει πολύ πιο... πιο opacity. Πιο strong, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Να κάνω να ξαναβάλω με το χέρι να δω. Μπα. Δεν είναι τόσο γυαλιστερό όσο αυτό. Να πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό εμένα μου αρέσει πιο πολύ από αυτό, η αλήθεια είναι. Ναι. Okay. Πιο μάτ μου βγαίνει αυτό σε σχέση με αυτό. Ωραία. Πάμε να εξελίξουμε λίγο το μακιγιάζ μας τώρα. Γιατί αυτό δεν είναι τίποτα που έχουμε κάνει. Στη συνέχεια, με ένα γωνιακό πινέλο, θα πάρω από αυτήν εδώ την παλέτα το σκούρο χρώμα και θα πάω ακριβώς στη γωνία. Γυρνάω το πινέλο μου σαν να σχηματίζω eyeliner. Wow. Full pigment. Και πάω σιγά σιγά να το ανεβάσω κατά πάνω αυτό. Σας λέω, κάποιες φορές δεν βάζω ούτε μολύβι με το συγκεκριμένο. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, τώρα το glitter, γι' αυτό το βάλα πριν, να ξέρετε σας βοηθάει για το καλό σβήσιμο. Εδώ πέρα. Οπότε πάω με το πινέλο, τώρα δεν έχει τίποτα ας πούμε πάνω. Πάω και σβήνω, κατά πάνω. Δείτε τώρα τι ωραία που θα σβήσει.
πολύ εύκολο αυτό το μακιγιάζ, πραγματικά. Η παλέτα είναι πάρα πολύ οικονομική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξοδεύετε τόσο λεφτά για να παίρνετε ακριβές παλέτες. Και δείτε εδώ ήδη τι έχουμε κάνει. Και είναι γελίο. Δεν έχω κάνει δηλαδή τίποτα, σιγά το πράγμα. Και όσο, αν σας φαίνεται πολύ ας πούμε τραβηγμένο, μπορείτε λίγο με το χεράκι ή με το beauty blender που χρησιμοποιήσετε, έχει λίγο fallout όπως βλέπετε. Το beauty blender που χρησιμοποίησα στην αρχή, λίγο παίρνω και στην ουσία τη βγάζω κατά έξω τη σκιά. Τη σβήνω. Ένα σβησιματάκι έτσι απλό εδώ, στην άκρη. Τέλειο. Λοιπόν, και με το ίδιο πινέλο παίρνω και βάζω και εδώ πολύ κοντά στις φλεφαρίδες, σαν να φοράω εξωτερικά μολύβι. Τέλειο. Λοιπόν, και με αυτό εδώ το πινελάκι θα πάρω την καφέ ανοιχτή απόχρωση. Και πάω λίγο να το γλυκάνω. Αν εξαιρέσουμε το fallout, δείτε τι ωραίο που έχει βγει. Ωραία. Και τώρα θα κάνουμε το άλλο μάτι με την ίδια νοοτροπία. Η αλήθεια είναι πως είναι το μόνο πλαγιαστό πινελάκι που με βολεύει, οπότε λίγο το βγάζω τι έχει πάνω. Και θα πάρουμε αυτήν εδώ την απόχρωση, τη σκούρη-σκούρη. Είναι λίγο πιο σκούρη από αυτή που βάλαμε στο άλλο μάτι, αλλά θα βγουν παρόμοιες. Πάω όπως και πριν. Με την ίδια λογική. Επειδή έχουμε το shimmer, να ξέρετε, σβήνει τέλεια. Να σας πω, αυτές οι αποχρώσεις μου αρέσουν πιο πολύ από αυτές. Δηλαδή για μένα ήδη έχω νικητή. Μη σας τρομάζει να σας βγει λίγο παρακάτω. Λίγο. Ή με ένα μωρομάντιλο, το περάστε. Βασικά καλύτερα όχι με μωρομάντιλο. Ή με μια μπατονέτα. Ή με κάποιο υγρό πανάκι. Γιατί τα μωρομάντιλα συνήθως έχουν έλαια και μετά δεν κάθεται τίποτα πάνω, να ξέρετε. Okay. Και όπως κάναμε στο άλλο μάτι, θα τραβήξω λίγο να σβηστεί, να χνήσει στην ουσία. Ωραία. Και με την ίδια σκιά, και εδώ έχουμε λίγο fallout όπως βλέπετε, και με την ίδια σκιά τη σκούρη που βάλαμε εδώ, πάω και τοποθετώ ακριβώς σύριζα με τις βλεφαρίδες μου. Και θα πάρουμε αυτήν εδώ τη σκιά με ένα σφιχτό πινελάκι και θα περάσουμε από κάτω για να σβήσει και αυτό λίγο. Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά, πάρα πολύ ίδια σχεδόν τα μάτια. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Συνεχίζω να το λέω εγώ. Και ίσως θα έπρεπε αυτή τη σκιά που έβαλα τώρα, στο πάνω στο σβήσιμο, κανονικά εγώ έβαλα αυτήνα, αλλά αυτή νομίζω είναι πιο κοντά σε αυτήνα. Τέλος πάντων, ναι, γιατί βλέπω το κάτω μέρος. Συνεχίζει να μ' αρέσει, ας πούμε, σε απόδοση πολύ περισσότερο αυτό. Θα προσθέσουμε eyeliner, θα πάρω το Hyper Easy από Maybelline, το οποίο κάνει 5,80 και θα το βάλω σε αυτό εδώ το μάτι, ακολουθώντας τη γραμμή που έχω σχηματίσει. Ωραία, τέλεια, πολύ λεπτό δουλειά, τέλειο. Και μπαίνω και λίγο πιο μπροστά για να τονίσω τις βλεφαρίδες και μπροστά. Είτε τι ωραίο που έχει βγει. Και απ' την άλλη θα πάρω το Tarte Taste. Από τη Tarte είναι το συγκεκριμένο. Το οποίο, επειδή τα βάλα και τα δύο στο χέρι μου για να τα δούμε τη διαφορά, βγαίνουν σχεδόν ίδια. Γι' αυτό διάλεξα αυτό. Το οποίο βγαίνει στα 25 ευρώ το συγκεκριμένο. Έχει πιο σκληρό πινελάκι σε σχέση με αυτό, που προσωπικά εμένα με βοηθάει αυτό. Η στιγμή του eyeliner είναι ιερή, το ξέρετε αυτό. Μου βγήκε ήδη πιο χοντρό. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Και λίγο διαφορετικό μου βγήκε. Νιώθω. Κοντά τα έφτασα τώρα. Κάπως μοιάζουν. Ωραία. Καταρχάς δείτε εδώ τι κακό που βγήκε το σβήσιμο, δεν ξέρω γιατί. Ενώ εδώ φαίνεται τέλειο.
Πόντους, πόντους αυτό το μάτι. Λοιπόν, πριν βάλω τη μάσκαρα, πάω να κάνω full face και έρχομαι να βάλουμε μάσκαρα. Λοιπόν, έκανα και το πρόσωπό μου και τώρα είμαι υπερλαμπρή και ώρα για να βάλουμε μάσκαρα. Και επειδή θα με ρωτήσετε και το κραγιόν, είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός, σας τον έχω πει άπειρες φορές, που σημαίνει 930 από matte της Maybelline Nude Embrace, αυτό εδώ, ό,τι καλύτερο, πραγματικά, κάθε μέρα αυτό βάζω, και από Tommy G, το 01 είναι η απόχρωση και είναι διπλό double lip pencil. Δεν τα βάζω αυτά μέσα, ούτε καν. Θα επικεντρωθούμε στα μάτια και αν δω ότι σας αρέσει αυτό, να ξέρετε θα σας κάνω και για πρόσωπο, θα σας κάνω και για χείλη και θα γίνει χαμός. Χαμός. Και πάμε να βάλουμε μάσκαρα με High Sky μάσκαρα από Maybelline, η οποία είναι στα 8,90. Εδώ πέρα. Είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, γενικά για να το ενισχύσετε αυτό το μακιγιάζ, απλά εγώ δεν είχα και high-end και drugstore μολύβι. Θα το τέριαζε πάρα πολύ να ξέρετε να βάλετε και από κάτω μολύβι μαύρο και μέσα εδώ μπέζ. Δεν βάζω τίποτα τώρα εγώ. Θα το αφήσω έτσι. Να δείτε ότι ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικό. Γενικά, όταν βάζω μάσκαρα και θέλω έτσι να είναι λίγο πιο τραβηχτό το μάτι, όπως είναι και το σημερινό μας μάτι, πάω λίγο τις βλεφαρίδες μου όλες προς μια κατεύθυνση. Προς τα εκεί. Δεν τονίζω τις μπροστά, τονίζω μόνο τις πίσω. Και γενικά δεν θέλω να βάλω στις κάτω. Μόνο ότι πιάσει τώρα που βάζω στις πάνω, μόνο τότε. Δείτε τι ωραία που βγήκε πραγματικά. Λοιπόν, και το άλλο μας μάτι. Α, τι κάνω. Συνήθεια, είδες. Τι πήγα να κάνω. Και στο άλλο μάτι θα βάλουμε τη Fetish Eyes από Pat McGrath, η οποία βγαίνει μόνο στα 30 ευρώ. Yes. Η οποία έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες. Φυσικά. Και όμορφα, αλλά... Πάλι προς μία κατεύθυνση όλες. Ταράν. Έχουμε τελειώσει. Αυτό ήτανε. Α, δεν μπορώ να σας κλείσω έτσι. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά, να περνάτε όμορφα και να έχετε τις πιο όμορφες ημέρες της εβδομάδας.